Πραγματοποιήθηκε χτες η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων του Εργατικού Κέντρου, η οποία ασχολήθηκε με τον Διοικητικό Απολογισμό του 2022, το Σχέδιο Δράσης για το 2023, τον Απολογισμό των Οικονομικών του 2022 και τον Οικονομικό Προϋπολογισμό του 2023. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι δεν θυμάμαι τουλάχιστον εγώ ποτέ να έχει συμβεί, και τα 4 εισηγητικά κείμενα υπερψηφίστηκαν ομόφωνα από τους αντιπροσώπους, όπως και όλα τα ψηφίσματα στην Γενική Συνέλευση, αποδεικνύοντας ουσιαστικά ότι το Εργατικό Κέντρο βρίσκεται σε μια νέα πορεία, μια πορεία ενότητας, μια πορεία όμως που αυτή η ενότητα διαμορφώνεται μέσα από τη δράση, από την λειτουργία, τη διαφορετική λειτουργία, η οποία είναι εντελώς ξεχωριστή από το προηγούμενο διάστημα. Συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο και πιο εντατικά, συνεχίζουμε να παλεύουμε τόσο στηρίζοντας τα σωματεία της δύναμης του Εργατικού Κέντρου και τις μάχες που δίνουν στους χώρους δουλειάς, όσο και παρεμβαίνοντας σε όλα τα κοινωνικά ζητήματα και πολιτικά ζητήματα που αφορούν εμέσως ή αμέσως την εργατική τάξη στην Κέρκυρα. Στο πλαίσιο αυτό, στις 31 του Γενάρη, στηρίζουμε, συμπαραστεκόμαστε εμπράκτως με τη συμμετοχή μας, την αυτοκινητοπορία που έχουν προγραμματίσει οι αγροτικοί σύλλογοι. Και βεβαίως οργανώνουμε το μεγάλο συλλαλητήριο για τις 17 του Φλεβάρη, διεκδικώντας την επέκταση του επιδόματος ανεργίας, να ενταχθούν εκεί και οι ειδικότητες των εποχιακών, οι οποίες δεν έχουν εποχικότητα, να ξεπαγώσουν οι τριετίες και τα επιδόματα προϋπηρεσίας, να υπάρξουν μέτρα κατά της ακρίβειας και βεβαίως να υπογραφούν τοπικές συλλογικές συμβάσεις με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς σε όλους τους κλάδους και τις επιχειρήσεις όπου διεκδικούνται αυτές από τους εργαζόμενους. Καθημερινά είμαστε σε συσκέψεις, σε ενημερώσεις προκειμένου το μήνυμα για τις κινητοποιήσεις να πάει παντού. Έτσι σήμερα στις 6 το απόγευμα θα είμαστε στο πολιτιστικό κέντρο των Συναράδων, αύριο στις 6 το απόγευμα στο σχολικό κέντρο των Κουσπάδων, την Πέμπτη θα είμαστε στο σχολικό κέντρο Καρουσάδων, την Παρασκευή στα Επισκοπιανά στον Πολιτιστικό Σύλλογο και το Σάββατο στα Βραγανιώτικα και πάλι στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου. Όλες οι συσκέψεις είναι στις 6 το απόγευμα και καλούμε τους εργαζόμενους να έρθουν να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα που τους αφορούν.